στρατιωτικό τομέα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΚ να αποφασίζει χθες όπως προχωρήσει σε 24ωρη προεδρεοπητική απεργία την Τρίτη, παρά το γεγονός ότι υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό την Παρασκευή. Ήταν υποχρέωσή μας να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λήφθηκαν πριν την οποιαδήποτε εμφάνιση του κύριου Υπουργού και ότι η συνάντηση που ενδεχομένως να γινόταν δεν είχε εγκληθεί μαζί με την Ελληνική Τράπεζα. Η απόφαση αυτή εξόργησε τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο, που εκτελεί χρέη Υπουργού Εργασίας, ο οποίος θεωρεί ότι η ΕΤΙΚ δεν σεβάστηκε τη Ζέτα Εμιλιανίδου στην περιπέτεια της υγείας της που περνά. Η Γενική Συνέλευση δεν έλεγε στον Τραπεζό Υπαλλήλων ότι θα κάνουν απεργία συγκεκριμένη ημέρα. Έδινε την εξουσιοδότηση στο Συμβούλιο να κάνει απεργία, να δεν προκυλήσει. Από τη στιγμή υπάρχει απόφαση για απεργία. Και από τη μία, εμείς είχαμε διαφεδρισμένη συνάντηση. Έπρεπε να περιμένω την Παρασκευή για να γίνει συνάντηση. Τονίζοντας ότι αν ακυρωθεί η απόφαση, τότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί χώρος και από τις δύο πλευρές στο διάλογο. Ενώ τα πειρά της προς την ΕΤΙΚ έστρεψε και η Ελληνική Τράπεζα, που κάνει λόγο για ευνίδια απόφαση. Μια τέτοια απόφαση σε αυτό το στάδιο είναι πρόωρη, αποδεικνύοντας ποια πλευρά επιδιώκει την διαπραγμάτευση και την εξέβρεση μιας λύσης με καλή πίστη και ποια πλευρά προσπαθεί να επιβληθεί με ενέργειες που αντιβαίνουν του κώδικα εργασιακών σχέσεων και της ηθικής πρακτικής και συμπεριφοράς των εργασιακών σχέσεων. Τα απεργιακά μέτρα υπογραμμίζει είναι επιζήμια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή για διάλογο, εκφράζοντας την ελπίδα η ΕΤΙΚ να επανεξετάσει την απόφασή της. Την ίδια ώρα, στις εξελίξεις παρεμβαίνει και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Αβέρφ Νοφίτου, που επιδιώκει την εργατική ειρήνη. Ήδη είμαι σε επικοινωνία τόσο με τον τραπεζικό τομέα, όσο και με τους εργαζόμενους και θα προσπαθήσω ακόμα μια φορά να διαφυλάξουμε την εργατική ειρήνη και να βρεθούν λύσεις. Οι κινήσεις που κάνει, όπως υπέδειξε, είναι διακριτικές και επανέλαβε ότι σέβεται εργασιακά θέσμια του κάθε οργανισμού. Ωστόσο, κατέληξε, οι τράπεζες δεν πρέπει να ξεχνούν την κοινωνική ευθύνη που έχουν. Συνάντηση στα γραφεία του Δημοκρατικού Συνεδρίου.